Κύριε Βαθιώτη, μία ακόμα κοινωνική δράση από μεριά σας για έναν συμπολίτη μας. Τι ακριβώς έγινε για τη βοήθεια του συμπολίτη? Εγώ άκουσα αυτή την ιστορία πριν 15 μέρες. Πριν 15 μέρες στην πόλη μας ήρθαν δύο πυροσβεστικά για να σηκώσουν μία ανήμπορη γυναίκα μαζί με το ΕΚΑΒ. Μία γυναίκα που επί δύο χρόνια είναι καθυλωμένη σε ένα κρεβάτι, στο κρεβάτι του πόνου. Μία γυναίκα 180 κιλά. Αμέσως ευαισθητοποιήσαμε όλα τα κινήματα αλληλεγγύης, τα εσωτερικά, τα διεθνή, και φέραμε αυτό το καρότσι για να δει αυτή η γυναίκα το φως του ήλιου. Δεν το έχει δει επί δύο χρόνια. Είναι κρίμα στην εποχή που ζούμε να υπάρχουν περιστεριώτες, αδέλφια μας, σε αυτήν την κατάσταση. Εμείς, πιστοί στον αγώνα, θα είμαστε δίπλα στον κάθε ανήμπορο περιστεριώτη. Και θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά όλα τα εσωτερικά και διεθνή ευρωπαϊκά κινήματα αλληλεγγύης. Αποστόλη, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς σας βοήθησε ο Γιώργος ο Βαθιώτης. Να σας πω. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι ζητούσα κάποιο καρότσι. Κάποιος γνωστός, μιλήσαμε μαζί του και δεν θα έλεγα ανθρωπιά, θα έλεγα ότι είναι άγιος άνθρωπος. Έχω μάθει πάρα πολλά για τον ίδιο. Έπεσε η γυναίκα μου και ήρθαν δύο πυροσβεστικά σώματα, δεν μπορούσα να τη σηκώσουν. Ήρθε το ΕΚΑΠ, με το ΕΚΑΠ τελικά τη σηκώσαμε στο κρεβάτι. Και κάποιος ήρθε και τον ειδοποίησε. Και ενεργήσανε, με πήραν τηλέφωνο και ο κύριος Βαφιώτης να έρθω κάτω με θέλει. Ήρθα κάτω και ενέργησε κατευθείαν, ας πούμε, μέσα σε 15 μέρες, εκεί περίπου, ήρθε το καρότσι. Αυτό το καρότσι το αναζούσαμε και εγώ δεν ξέρω πόσες μήνες. Τι να πω. Δεν υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι. Ακούσαμε το πρόβλημα και αμέσως κατευθείαν. Και εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με γνωρίζουν όλοι στη Δημαρχία. Όλοι. Όταν λέω όλοι, όλοι. Κανένας δεν έκανε τίποτα. Βέβαια δεν ζήτησα από τον Δήμαρχο. Γιατί μου ζήτησε, θα έρχονταν αμέσως. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά ο κύριος Βαφιώτης, ντράπηκα να πάω στον Δήμαρχο. Ο κύριος Βαφιώτης μόλις άκουσε το πρόβλημά μου, γιατί πάρα πολύ στο Περιστέρι μιλάνε για τον κύριο Βαφιώτη, έχει κάνει πάρα πολλά καλά. Και όπως ο Δήμαρχός μας, έτσι έχει αγκαλιάσει το Περιστέρι και ο κύριος Βαφιώτης. Είναι ότι μέρα νύχτα είναι καθιστή στο κρεβάτι. Δεν κάνει να ξαπλώσει, γιατί μπορεί να μην ξυπνήσει. Έχουν πει οι γιατροί. Λέει κλεισμένη. Σα θα μένει μέσα εκεί, να μην βγει λίγο στον μπαλκόνι. Με το ασέρ δεν μπορώ να την κατεβάσω. Να βγει να τη δει λίγο ο ήλιος, λίγο φως, κάτι να δει δύο ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.